Today, the boat crew is cleaning the carpets. That's a punishment because they are considering themselves to be a captain, which they are not. I'm a captain here. Το Zarpa News αυτή τη φορά βρίσκεται στο υπέροχο λιμάνι, στο ενετικό λιμάνι των Χανίων, γιατί θα γνωρίσουμε από κοντά τον Χανιώτη Στιοπλοό, τον Κλεάνθη Αναστασάκη, ο οποίος έχει αποφασίσει να ζει πάνω σε ένα εστιοφόρο γυρίζοντας όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Κλεάνθη. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω. Και εγώ, παρομοίως. Είσαι Χανιώτης. Ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχεις αποφασίσει να γυρίζεις όλο τον κόσμο με το εστιοφόρο σου. Ναι, ξεκίνησα τα ταξίδια μου το 2016 με ένα μικρό σκάφος και από τότε δεν έχω σταματήσει. Είχες σχέση με τη θάλασσα από πριν, από μικρός? Σαν νησιώτης, ό,τι σχέση είχα με τη θάλασσα. Και όταν πήγα σχολή, ξεκίνησα την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και έκανα τα μπάρκα σαν δόκιμος. Εκεί ανακάλυψα και την εστιοπλοεία από τύχη. Γνώρισα κάποιους φίλους στην Καραϊβική, πήγα μαζί τους για 25 μέρες. Και όταν επέστρεψα πίσω στη σχολή μετά από 25 μέρες Καραϊβική, είχα ήδη αποφασίσει να πάρω το δικό μου σκάφος και να ταξιδέψω. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο καιρό είσαι τώρα σε ταξίδι? Περίπου 6 χρόνια. 6 χρόνια και πριν έρθει στα Χανιά, το μεγαλύτερο σε διάρκεια? Όχι, 6 χρόνια. Α, 6 χρόνια είναι... Έχω φύγει από τα 16, επίσημα γύρισα τώρα Χανιά. Τέλεια. Και πού ήσουν, σε ποια... Δεν ήμουν σε συγκεκριμένη χώρα. Ξεκίνησα από Χανιά. Έκανα ένα tour της Ευρώπης, στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Μετά κατέβηκα στα Κανάρια νησιά, όπου έκατσα 9 μήνες, γιατί είναι πολύ όμορφα τα Κανάρια νησιά. Και από εκεί πήγαμε Δυτική Αφρική, πέρασα τον Ατλαντικό, κάτσαμε στα νησιά της Καραϊβικής, Νότια Αμερική, Κεντρική Αμερική, όχι Νότια Αμερική, συγγνώμη. Και μετά πήγαμε Αυστραλία, Ινδικό ωκεανό, Ινδονησία, Ινδία, Ερυθρά θάλασσα, Σουδάν, Σουέζ και πίσω. Τώρα, μιας και είπε Σουδάν, εκεί τα πράγματα πώς είναι? Ήταν καθόλου επικίνδυνα για σας? Πριν πάμε στο Σουδάν, ήταν αναγκαστικό σταμάτημα. Γιατί ξεκινήσαμε από Μπαλί να περάσουμε τον Ινδικό ωκεανό και μείναμε 48 μέρες στη θάλασσα. Οπότε, στις 30, είχαμε ξεμείνει από φρέσκα φαγητά. Δεν είχαμε ούτε φρούτα, ούτε... Τρώγαμε μόνο ρύζι, 2 εβδομάδες. Ούτε καφέ δεν είχα, για να καταλάβεις. Οπότε, όταν μπαίναμε στην Ερυθρά, η μόνη στάση που μπορούσαμε να κάνουμε που ήταν πιο εύκολη ήταν το Σουδάν. Οι οποίοι είχαν πόλεμο 6 μήνες πιο πριν, εμφύλιο. Οπότε δεν ξέραμε τι θα βρούμε, προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε πολύ δύσκολο. Τελικά πήγαμε. Αν εξαιρέσεις ότι η πόλη, το Σαβακίν που σταματήσαμε, ήταν τελείως κατεστραμμένη, ήταν όλα ρήπια, οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ καλοί. Είχαν ανοιχτή αγορά όπως εμείς, ζούσαν λίγο δύσκολα, αλλά ήταν πάρα πολύ καλοί, φιλόξενοι. Και εκεί κατάλαβα ότι καμιά φορά είσαι προκατελημένος, χωρίς να πρέπει. Τώρα έχεις περάσει από πάρα πολλά λιμάνια. Ναι. Και από πολλές χώρες. Ποιο ήταν το λιμάνι που σε εντυπωσίασε περισσότερο και γιατί? Η χώρα που με εντυπωσίασε περισσότερο δεν έχει λιμάνια. Είναι η Γουινέα Μπισάου, στη Δυτική Αφρική. Έχει ένα σύμπλεγμα νησιών που λέγονται τα Μπιζάγκος. Είναι 89 νησιά και έχουν πληθυσμό νομίζω 10.000 άτομα. Οπότε είναι πολύ μικρά χωριουδάκια. Ζούνε απλά, έχουν άφθονο φαγητό, οπότε δεν στεναχωριούνται, δεν τους λείπει τίποτα. Και ζουν τη ζωή τους υπέροχα. Έχουν καλύψει τις ανάγκες τους, διασκεδάζουν, είναι ανοιχτοί άνθρωποι, φιλόξενοι. Έχουν δίσκο από τις παλιές με την μπάλα. Οπότε εμένα η καλύτερη μου, κάναμε πρωτοχρονιά εκεί, πέρασα τέλεια. Και έχουν υποπόταμους, αντιλόπες, κροκόδιλους, είναι σαν την Αφρική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό που έχεις επιλέξει να κάνεις έχει μεγάλο κόστος, δηλαδή μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε? Ένας μέσος Έλληνας με μισθό 1.000 ευρώ μπορεί να πάρει αύριο ένα σκάφος, ένα εστιοφόρο και να ξεκινήσει ταξίδια? Έχει αρκετά μεγάλο κόστος. Με τις κατάλληλες θυσίες ο καθένας μπορεί να το κάνει.
Mm-hmm. Αν θέλει κάποιος απλός Έλληνας, ο οποίος θα θέλει να το κάνει πιο οικονομικά, θα πρέπει να υπολογίσει τη διαδρομή του, να αγοράσει το κατάλληλο σκάφος. Και έχει κάποιους υπολογισμούς, οι οποίοι είναι πολύ δύσκολος να τους κάνεις όταν ξεκινάς από εδώ, mm-hmm. που στην τελική σου γλιτώνε λεφτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα γρήγορο παράδειγμα, αν εγώ είχα ένα σκάφος με διπλή καρίνα, τα οποία αυτά τα σκάφη μπορούν και κάθονται με την παλήρια, mm-hmm. θα γλίτωνα 1500 ευρώ το χρόνο από το καρνάγιο. Mm-hmm. Και τέτοιες λεπτομέρειες που πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη. Αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτό. Πώς πήρες την απόφαση, ας πούμε, να φύγεις από τα Χανιά ή να φύγεις γενικότερα και να είσαι μονίμως σε ταξίδια? Θέλεις να το κάνεις αυτό και επαγγελματικά, να το εξελίξεις? Δεν το πήρα απόφαση. Μετά από το ταξίδι που έκανα με την παρέα, ήξερα ότι μ' αρέσει να ζω σε σκάφος. Μ' αρέσει αυτή η ζωή, μ' αρέσει η νοοτροπία του, η πιο νομαδική που υπάρχει, mm-hmm. το community των νηστιοπλών, οι οποίοι αλληλοβοηθούνται. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο community με τους γειτονές σου που δεν το έχουμε έξω. Οπότε ήξερα αυτό. Βάσει αυτό αγόρασα το πρώτο σκάφος και απλά ξεκίνησα και δεν σταμάτησα ποτέ. Δεν είχα αποφασίσει ότι θα φύγω και δεν θα γυρίσω. Ήτανε και το επόμενο μέρος και το επόμενο μέρος και το επόμενο μέρος και τελικά δεν σταμάτησα. Και έχεις οικογένεια η οποία ζει στα Χανιά, έχεις αδέρφια, έχεις μαμά. Ναι, έχω άλλα δύο αδέρφια. Πώς αντιμετωπίζουν όλο αυτό? Πιστεύω ότι είναι χαρούμενοι για μένα. Η μητέρα μου παραπονιέται γιατί της λείπει ο μικρός ο γιος, το καμάρι της, αλλά έχει συνηθίσει πια και το έχει αποδεχτεί. Θέλουν, σου έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να έρθουν μαζί σου σε ταξίδι? Τα αδέρφια μου, ναι, θέλουν. Δεν έτυχε διότι δουλεύουν και επειδή τα ταξίδια μου είναι μεγάλα, είναι δύσκολο κάποιος να πάρει 40 μέρες ρεπό ή 50 μέρες ρεπό, η μητέρα μου δεν της αρέσει το σκάφος καθόλου. Αλλά άμα της έφερνε, άμα της έβρισκα ξενοδοχείο, θα ερχόταν για να δει το γιο της. Σε όλα αυτά τα ταξίδια που έχεις κάνει, σε όλες αυτές τις θάλασσες που έχεις περάσει, κινδύνεψες ποτέ? Ναι, στην αρχή, όταν ήμουν άμαθος, είχα μάθει από τους αγώνες και αψηφούσα τους καιρούς. Οπότε ξεκίνησα ένα ταξίδι από τη Μεσίνα στην Ιταλία, mm-hmm. για Μαγιόρκα ήταν ο προορισμός, τελικά καταλήξαμε Σαρδινία και είχαμε 8 μποφόρ. Και εκεί πέρα η θάλασσα είναι πολύ δύσκολη, σηκώνει πολύ μεγάλο κύμα. Είχαμε 7-8 μέτρα κύμα και ευτυχώς είχα έναν άνθρωπο μαζί μου πλήρωμα. Εκεί φάγαμε ένα knockdown. Knockdown είναι όταν το σκάφος χτυπάει κύμα και γέρνει τόσο πολύ που το κατάρτι ακουμπάει τη θάλασσα. Και εγώ ήμουνα μέσα και χτύπησα τα πλευρά μου στην κουζίνα, γιατί πήγα από τη μία πλευρά στην άλλη. Οπότε σκέψω ότι εγώ βγήκα έξω, είδα ότι ο άλλος είναι καλά. Έπεσα μέσα ανέστητος για 3-4 ώρες. Και ο άλλος τιμώνευε το σκάφος μόνος του. Εκεί ανακάλυψα ότι τα ταξίδια μπορούν να γίνουν επικίνδυνα. Και γι' αυτό το λόγο από εκεί και μετά ήμουν λίγο πιο προσεκτικός. Αυτή θα την έχουμε ως την χειρότερη στιγμή της πορείας σου αυτής. Η καλύτερη, η πιο όμορφη στιγμή που έχεις περάσει πάνω στο σκάφος? Είναι μια στιγμή που πραγματικά νόμιζα ότι είχα ψευδεστήσεις. Τόσο ωραία. Δεν το πίστευα. Φύγαμε από Σενεγάλη. Και ξεκινάμε για Γουινέα Μπισάου, η οποία είναι πολύ κοντά οι δύο χώρες. Και είχε ένα τέλειο αεράκι. Πηγαίναμε αργά με το σκάφος, καθόλου κύμα. Η θάλασσα λίμνη. Πανσέλινος. Και κάποια στιγμή μπαίνω μέσα να μαγειρέψω. Ήμασταν 5-6 μίλια από την ακτή. Μπαίνω μέσα να μαγειρέψω για το βραδινό. Και η γάτα μου, άμα την έχεις δει, είχαμε μια γατούλα τότε, βγαίνει έξω και ξεκίνησε να τρέχει πάνω κάτω στο κατάστρωμα. Οπότε αναρωτιόμουν, τι κάνει η γάτα έξω? Γιατί τρέχει, τι έπαθε? Βγαίνω έξω και ήταν η θάλασσα γεμάτη πεταλούδες που ήταν στην επιφάνεια και ξεκουραζόντουσαν ή τις είχε πάρει ο αέρας, δεν ξέρω. Και όπως περνούσε το σκάφος, πετούσανε. Και αυτό τις έβλεπες από τα πλοϊκά και ήταν μαγική σκηνή. Μαγεία. Ξύπνησα την Κονσέσα, όπου συνήθως δεν ξυπνάμε ένα τον άλλον από βάρδιες, γιατί είναι δύσκολες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτό τώρα, μιας και ανέφερες το όνομα της συντρόφου σου, αυτό το ταξίδι πρέπει να πούμε ότι δεν το κάνεις μόνος σου. Όχι. Πάντα έχει συνοδοιπόρο. Ξεκίνησα μόνος μου τον πρώτο χρόνο. Και από τότε, μετά τον πρώτο χρόνο, έχω συνταξιδιώτη την Κονσέισάο, mm-hmm. η οποία ξεκίνησε το ταξίδι μαζί μου στα Κανάρια, χωρίς καμία επαφή με τη θάλασσα. Δεν ήξερε καν αν της αρέσει, δεν είχε ξαναμπεί σε σκάφος, δεν ήξερε πόσο μικρό είναι το σκάφος και πόσο δύσκολο. Στα Κανάρια τη γνώρισες? Όχι. Α. Τη γνώρισα στη Σούδα. Στα Χανιά. Στη Σούδα, στα Χανιά. Ναι. Είχε νοικιάσει ένα σκάφος για να κάνει ένα ημερήσιο στα Χανιά, mm-hmm. και να δοκιμάσει λίγο και την ιστιοπλοεία. Και ήμουνα κι εγώ στη Σούδα και ετοίμαζα το σκάφος να φύγω. Γνωριστήκαμε, έμεινε 3 μέρες στα Χανιά παραπάνω. Εκεί έγινε το φλερτ. Και μετά από ένα χρόνο ήρθε μαζί μου μόνιμα στο σκάφος. Καθυστέρησε ένα χρόνο γιατί δούλευε.
και δεν μπορούσε να σταματήσει τη δουλειά. Δεν είναι μια απόφαση που παίρνεις έτσι απλά. Αυτό που σε εξητάρει περισσότερο σε αυτό που κάνεις? Η ελευθερία που δίνει. Ότι δεν σε επηρεάζει τίποτα ανά τον κόσμο. Μπορεί μια χώρα να έχει ένα πρόβλημα ή να υπάρχει ο COVID σε μια χώρα. Μπορείς απλά να φύγεις ή μπορείς να κλείσεις τον εαυτό σου εκτός αυτού. Ή πας κάπου και δεν σ' αρέσει. Που συμβαίνει πολλές φορές. Μπορείς να πας σε ένα μέρος και να μην σου κάθεται ωραία για κάποιο λόγο. Μπορείς απλά να μαζέψεις τα πράγματά σου, να σηκώσεις την άγκυρα, τα πανιά σου και να φύγεις. Δεν σε εμποδίζει κανείς. Μιας και είπες για τον COVID, πώς την περάσατε την περίοδο του lockdown? Τέλεια. Μαγικά. Η κάθε χώρα φαντάζομαι ότι είχε τους δικούς της κανόνες. Ναι. Οπότε κάποιες χώρες ήταν πιο δύσκολες, κάποιες χώρες ήταν... Ποιες ήταν πιο αυστηρές χώρες που τηρούσαν τα Πιστεύω lockdown, που είχαν μέτρα αυστηρά? Η Ελλάδα μας ήταν από τις πιο αυστηρές χώρες. Εγώ δεν είχα πολύ επικοινωνία με τα νέα τότε. Σκέψω ότι όταν μπήκαμε στη Μαρτινίκα, γιατί μπήκαμε μέσω COVID, δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει ο COVID. Είχαμε πάει σε ένα νησάκι στην Καραϊβική που δεν μένει κανείς, είχαμε κάτσει 2 εβδομάδες. Ξαφνικά Κυριακή φτάνουμε στο Fort de France της Μαρτινίκας, είναι η πρωτεύουσα, και η πόλη ήταν άδεια. Από τον κυροβόλιο άδεια, η πόλη άδεια. Λέμε κι εμείς τι έγινε. Οπότε καθόμαστε, λέμε Κυριακή είναι, θα είχαν καμιά αργία. Έχουν φύγει όλοι. Δευτέρα πάλι πολύ άδεια. Τρίτη άδεια, έρχονται κάτι άλλοι αισθητοπλόοι στον κυροβόλιο, μας λένε ότι έχει COVID, lockdown, δεν πρέπει λέει, να βγαίνουμε έξω. Ενώ εμείς πιο πριν κάναμε βόλτα στο πάρκο, βγαίναμε. Κάτσαμε εκεί πέρα το πρώτο lockdown. Μετά από αυτό το lockdown η Μαρτινίκα δεν ξανά κλείσε. Ήμασταν πάντα ελεύθεροι να βγαίνουμε, τα μαγαζιά ανοιχτά, με μάσκα βέβαια. Οπότε το περάσαμε πολύ ελαφριά. Ταξιδεύαμε. Ελευθερία, η απόλυτη ελευθερία, ναι. Όπως μας περιγράφεις. Επόμενοι στόχοι, τα μελλοντικά σας σχέδια? Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε αυτό το σκάφος για να πάμε στην Παταγωνία. Οπότε το ταξίδι μας θα ξεκινήσει από τα Χανιά ή από την Κύπρο, αν καταφέρουμε να πάμε Κύπρο. Και θα κάνουμε πάλι τη Μεσόγειο, Κανάρια, Δυτική. Για πόσο άμεσα μιλάμε? Τώρα. Τώρα? Ναι, ξεφεύγουμε από Ευρώπη για Κανάρια, θα φύγουμε Γενάρη. Αν όλα οπότε πάνε, θα μείνετε στα Χανιά αυτό το διάστημα? Μέχρι τέλη του μήνα, 20 Αυγούστου, με Χανιά. Μετά πρέπει να ξεκινήσω να φεύγω είτε για Κύπρο είτε για Ευρώπη, για να προλάβω. Και θέλω να κρατήσω λίγο χρόνο, γιατί τον Ατλαντικό τον περνά συγκεκριμένη εποχή. Έχει ένα συγκεκριμένο παράθυρο που μπορεί να περάσει χωρίς τυφώνες. Θέλω να έχω 2 με 3 μήνες στη Γουινέα Μπισάου. Γιατί υπάρχουν κάποια μέρη που δεν επισκέφτηκα. Τότε δεν είχαμε εξολέμβια στο βαρκάκι για τα ποτάμια. Οπότε τώρα έχουμε. Και έχουν κάτι υποπόταμους οι οποίοι την ημέρα είναι στα γλυκά νερά, στις λιμνούλες. Το απογευματάκι κάνουν στις παραλίες βόλτα για να βγάλουν τα παράσιτα και ό,τι έχουν μαζέψει. Είναι οι μόνοι υποπόταμοι στον κόσμο που πάνε σε αλμυρό νερό. Και θέλω πάρα πολύ να πάω εκεί πέρα. Απλά με κουπί και υποπόταμους δεν είσαι. Είναι πολλά τα μέρη ακόμα που έχουν μείνει. Ναι, η γη είναι μεγάλη. Μετά από την Παταγωνία, το επόμενο στόχος, φυσικά αυτό θα πάρει 5 χρόνια, είναι η Ανταρκτική. Και άλλο σκάφος. Αν καταφέρουμε και είμαστε καλά στην υγεία μας, μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά. Γι' αυτό το λόγο ψάχνουμε και χορηγούς για τα ταξίδια μας. Και γι' αυτό κάνουμε και τα βίντεό μας στο YouTube. Έχετε και κανάλι στο YouTube, ναι. Πώς ονομάζετε? Sailing Nala, όπου μας βοηθάει ο κόσμος με κάποια έξοδο, ο καθένας με ό,τι μπορεί, είτε με τα καλά τους λόγια, βλέποντάς μας, τα πάντα βοηθάνε. Και δείχνουμε τα ταξίδια μας. Έχετε ως στόχο να κάνετε και κάτι μεγαλύτερο πάνω σε αυτό, ας πούμε τηλεοπτικά, θα σας ενδιέφερε να κάνετε κάποια εκπομπή, να αναδείξετε όλο αυτό το ταξίδι που κάνετε? Γίνεται αυτή τη στιγμή μια συζήτηση για να κάνουμε μια εκπομπή, αλλά είναι στα αρχικά στάδια. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Θα δούμε στο μέλλον, ελπίζω πολύ σύντομα, να έχουμε κάποια νέα. Για να πάτε Παταγωνία, πόσο χρόνος χρειάζεται? Είναι μεγάλο ταξίδι. Ξεκινάμε Φλεβάρι, με μέσα Φλεβάρι θα είμαστε Βραζιλία. Θα κάτσουμε Βραζιλία 2 μήνες, θα την εξερευνήσουμε όλοι, Βραζιλία, Αργεντινή. Και μόλις έρθει το καλοκαίρι θα κάνουμε 3 μήνες στην Παταγωνία. Τέλεια. Μετά Περού, Χιλή, Γκαλαμπάγκος. Έχει πολλά ωραία μέρη αυτή η πλευρά του κόσμου να δεις. Πάρα πολλά. Οπότε τα Χανιά πότε είναι πάλι στο πρόγραμμα? Τα Χανιά δυστυχώς
θα είναι σε 5 ή 6 χρόνια. Πάλι σε 5 ή 6 χρόνια. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος. Θέλουμε 2 χρόνια, αν κάνουμε το ταξίδι στα γρήγορα, από εδώ να ξανάρθουμε εδώ. Οπότε με τις τάσεις και γνωρίζοντας τα μέρη, θα πάρει παραπάνω. Mm-hmm. Τα Χανιά θα περιμένουν. Σίγουρα, ο τόπος είναι εδώ και σε περιμένει. Πάλι από εδώ θα ξεκινήσουμε με το επόμενο σκάφος. Όσον αφορά την επικοινωνία, πόσο συχνά έχεις επικοινωνία με τους δικούς σου? Δεν έχουμε πολύ συχνά όταν ταξιδεύουμε. Στον ωκεανό δεν έχεις ίντερνετ, δεν έχεις επικοινωνίες. Οπότε χανόμαστε για μεγάλα διαστήματα. Μάλιστα, η μητέρα μου είχε πανικοβληθεί. Γιατί ξεκινήσαμε από τα Κανάρια για Κάπο Βέρτε. Της είχα πει ότι για 10 μέρες δεν θα ακούσεις τίποτα, μην αγχωθείς. Αλλάξαμε διαδρομή για Σενεγάλη, Γκάμπια και Γουινέα Μπισάου και τις απάντησα μετά από 3 μήνες. Οπότε αυτή είχε χάσει το γιο της για 3 μήνες. Και δεν της άρεσε αυτό. Αλλά έτσι είναι η ζωή των νηστιοπλών. Μόλις όμως βρίσκεται κάποιο σήμα ή κάποια επαφή, επικοινωνείτε φαντάζομαι. Με τους γονείς πρέπει, γιατί και αυτή η κρίμα είναι. Οι φίλοι ξέρουν. Μπορεί κάποιος που κάνει αυτή τη ζωή και ζει πάνω σε ένα σκάφος σε μόνιμη βάση να κάνει οικογένεια? Ναι. Πολλές οικογένειες είτε γίνονται στο σκάφος και σταματάνε για ένα χρόνο μέχρι το μωράκι να μεγαλώσει λίγο και μετά συνεχίζουν να ταξιδεύουν, είτε ξεκινάνε με τα παιδιά 3-4 χρονών και ταξιδεύουν για τα επόμενα 10 χρόνια, 8 χρόνια. Mm-hmm. Για τα παιδιά είναι πολύ ωραίο. Γνωρίζεις κανέναν που κάνει αυτό που κάνεις εσύ και να είναι από την Κρήτη? Όχι. Ή από την... Έχουμε έναν κριτικό εστιοπλό από τα Χανιά, ο οποίος ταξιδεύει μόνος του και ταξιδεύει στην Ευρώπη. Είναι ο μόνος που ξέρω. Και ταξιδεύει, μένει στο σκάφος, ταξιδεύει, απλά δεν έχει τύχει να φύγει παραπάνω. Mm-hmm. Το θέλει, οπότε από του χρόνου φαντάζομαι ίσως να είναι. Και στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα ξέρω άλλους 2 που έχω ακούσει που ταξιδεύουν. Δεν έχω ακούσει για παραπάνω άτομα. Ο ένας αυτή τη στιγμή είναι είτε Χαβάη, είτε Ιαπωνία. Οπότε... Έχω χάσει λίγο το ταξίδι τους. Οπότε και... συνολικά 4 Έλληνες έχουν πάρει την απόφαση να μένουν πάνω σε σκάφος και να γυρίζουν, ναι, τον κόσμο. Ναι, 4 Έλληνες που ξέρω εγώ. Που ξέρεις εσύ. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν βγει, να επικοινωνήσουν, να γίνουμε μια παρέα, γιατί είμαστε πολύ λίγοι. Η Κονσενσάο, η σύντροφό σου, είναι τελικά καπετάνιος του σκάφος ή όχι? Ναι. Η Κονσενσάο ξεκίνησε χωρίς να ξέρει τίποτα και αυτή τη στιγμή, μετά από τόσα χρόνια, ξέρει τα πάντα στο σκάφος. Επίσης, το ταξιδεύει μόνη της. Mm-hmm. Όταν ανεβαίναμε την Ερυθρά Θάλασσα, επειδή ο καιρός είναι 6-7 μποφόρ κόντρα, και πρέπει να αλλάζεις τα πανιά συνέχεια, να στρίβεις το σκάφος, έχεις τα γκαζάδικα, έχεις πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να προσέχεις. Έκανε 6 ώρες βάρδιες ή 4 ώρες βάρδιες μόνη της. Τράβαγε σκοινιά, το ταξίδευε, το πήγαινε μόνη της, ξυπνούσα εγώ, έπαιρνα εγώ τη δικιά μου βάρδια και αυτό και κράτησε 10 μέρες. Τώρα όταν τα μπαίνουμε στα λιμάνια, το τιμονεύει τις περισσότερες φορές αυτή. Μια χαρά. Εγώ πια δεν. Εσύ σε πλήρωμα. Ναι. Εγώ δεν θέλω ευθύνη. Κλειάνη, θέλω να μου πεις ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου στα ταξίδια. Από τις πιο δύσκολες στιγμές ήταν μετά το Γιβλαρτάρ, όπου φύγαμε 2 μικρά σκάφη μαζί. Εγώ είχα πάρει και ένα πλήρωμα μαζί μου, έναν Πολωνό. Και όπως είχαμε δει τον καιρό και πιστεύαμε ότι θα έρθει κακοκαιρία μετά από 4 μέρες και θα πάει προς την Ευρώπη. Mm-hmm. Οπότε λέμε, πάμε, θα είναι ωραία, θα έχουμε ωραίο καιρό. Οπότε καθώς ταξιδεύαμε στις 4 μέρες, ταξιδεύαμε τόσο ωραία που βλέπαμε και ταινίες το βράδυ στο κόκπιτ. Βάζαμε το λάπτοπ, ταινιούλες, ήταν υπέροχα. Ξαφνικά η κακοκαιρία αποφάσισε να μην πάει στην Ευρώπη, πήρε τους trade winds, είναι οι μόνιμοι ανέμοι που κυριαρχούν στην περιοχή, ήρθε νότια και είχαμε 7-8 μποφόρ από τα ανατολικά προς δυτικά. Mm-hmm. Οπότε αυτό σου σηκώνει ένα κύμα από τον Ατλαντικό φρέσκο. 7-8 μέτρα κύμα μεγάλο. Εκεί πέρα από τα κύματα έχασα 2 πάνελ που είχα, επειδή το κύμα φωτοβολταϊκά πάνελ. Ναι, έσκαγε το κύμα πάνω και τα πήρε. Μου έσπασε τη λαγουδέρα που τη χρησιμοποιώ για να τιμονεύω το σκάφος, οπότε για 3 μέρες δεν είχα καθόλου αυτοματοπιλότο και μου πήρε και το life raft.
Αυτό ήταν από τα πιο. Τι είναι, το life raft είναι το βαλιτσάκι που έχουμε σε περίπτωση που πάθει κάτι το σκάφος και θες να εγκαταλείψεις. Είναι το σωστικό σου μέσον. Αυτό ήταν από τα πιο κουραστικά και πιο δύσκολα ταξίδια που είχα κάνει. Αλλά είμαι πολύ. Ήταν στην αρχή της πορείας σου. Ναι, ήταν στον πρώτο χρόνο πάνω. Έφτασα Κανάρια, έριξα άγκυρα. Ήμουνα περήφανος που το σκάφος δεν είχε πάρει νερά μέσα, αλλά κοιμήθηκα και ξύπνησα μετά από μια μέρα. Ούτε με νοιάζει το κούνημα, ούτε που έχω ρίξει άγκυρα, ούτε τίποτα. Ήμουν εκεί νεκρός. Κάποιος που δεν σε ξέρει θα αναρωτηθεί πώς αυτός ο άνθρωπος τα βγάζει πέρα και κάνει τόσα πολλά ταξίδια και κάνει όλα αυτά που κάνει. Πώς το καταφέρνετε αυτό με τη σύντροφό σου, δουλεύετε, εργάζεστε κάπου? Ναι. Εμείς κάνουμε συνήθως κάποιες μικρές οικονομίες και τις ξοδεύουμε μετά όταν ταξιδεύουμε. Για να το επιτύχουμε αυτό, σταματάμε σε μέρη, όπως είτε μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχουν στους τροπικούς, είτε άλλες χώρες. Πιάνουμε δουλειά, οπουδήποτε. Δεν έχουμε, μπορεί να είσαι είτε σερβιτόρος, εγώ δουλεύα σε ένα μαγαζί με μπιζού και σουβενίρ. Έχει διάφορες δουλειές που μπορείς να κάνεις. Μπορεί να δουλεύεις αγροτικές δουλειές. Καθόμαστε εκεί πέρα για 2-3 μήνες, μαζεύουμε λεφτά, συνεχίζουμε στην επόμενη χώρα. Και έτσι γίνεται το ταξίδι πιο εφικτό. Συνήθως δουλειά υπάρχει. Φαντάζομαι δεν θα βαριέστε ποτέ με αυτή τη ζωή. Όχι, ποτέ. Κάτι που είναι κάτι που είναι εύκολο είναι το φαγητό σου. Με το που φτάσεις στους τροπικούς, το να φας είναι εύκολο. Βουτάς με το ψαροντούφεκο μισή ώρα, μία ώρα κάτω από το σκάφος σου και βγαίνεις με 5-6 αστακούς, κάποιο ψαράκι, σκάρο ή ό,τι βρεις. Οπότε πάντα καλύπτεις αυτό το κομμάτι. Οι κριτικοί φημίζονται πάρα πολύ για τη φιλοξενία τους. Ωστόσο, όπως μας είπες, backstage, έχεις και εσύ έρθει αντιμέτωπος με άλλους φιλόξενους ανθρώπους, από άλλους λαούς, από άλλα μέρη. Θες να μοιραστείς μαζί μας κάποια εμπειρία σου έτσι που, ναι, που ο κόσμος σε αγκάλιασε? Ναι, στη Γουινέα Μπισάου, όπου ανέφερα πριν, που είναι και τα αγαπημένα μου μέρη, όταν είχαμε φτάσει πίστευα ότι θα έχουν τράπεζες και ATM. Δεν είχα σκέφτει ότι μια χώρα μπορεί να μην έχει ATM. Έχουμε μάθει εδώ πέρα στο πλαστικό χρήμα, οπότε συνηθίζεις. Δεν έβγαλα λεφτά στην προηγούμενη χώρα. Πάμε εκεί πέρα στο λιμεναρχείο, το οποίο δούλευε με γραφομηχανή. Κάτι που πάλι δεν είχα δει, είχα δει μόνο στις ταινίες τη μηχανή που γράφεις έτσι. Και το ρώτησα αν έχουν POS να πληρώσω τα λιμανιάτικα, όχι τα λιμανιάτικα, το check-in της χώρας, και μου είπε ότι δεν έχουν. Είπα και εγώ, εντάξει, το Google λέει ότι έχετε τράπεζα. Μου λέει, έχει κλείσει η τράπεζα πολλά χρόνια τώρα. Οπότε σε αυτή τη χώρα για 1,5 μήνα ήμασταν χωρίς λεφτά. Και το πρόβλημα είναι ότι ήμασταν και πολύ μακριά. Η επόμενη χώρα ήταν 10 μέρες ταξίδι. Εκεί πέρα οι άνθρωποι καταλάβαν ότι δεν έχουμε και ότι δεν μπορούμε και μας βοηθήσανε. Σε κάθε χωριό που πηγαίναμε, είχαν ήδη ενημερωθεί από φίλους, ήμασταν και οι μόνοι που ταξιδεύαμε με σκάφος μικρό εκεί πέρα και μας υποδεχόντουσαν στα σπίτια τους, μας βοηθούσαν με το φαγητό, μας βοηθούσαν με το νερό, μας δείχνανε τον τόπο τους. Ήταν όλοι χαρούμενοι να μας γνωρίσουν, να μας φιλοξενήσουν και προσπαθούσαμε κι εμείς να ανταποδώσουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ κυρίως με καταστάσεις βολταϊκών που δεν έχουν ηλεκτρολόγους και ξέρω να τις κάνω και κονσισά όπως μπορούσε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και είναι από τις καλύτερες μου εμπειρίες.